Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν τρία τουλάχιστον θέματα άμεσης επικαιρότητας τα οποία ενδιαφέρουν αυτή την εκπομπή. Το ένα είναι, και θα εστιάσουμε από την αρχή σε αυτό, οι εξελίξεις στην Βόρεια Μακεδονία, στη χώρα στα βόρεια σύνορά μας. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση. Η δήλωση της νέας Προέδρου σας είναι γνωστή. Αρνήθηκε να αποκαλέσει την χώρα της με το συνταγματικό της όνομα, ορκιζόμενη μάλιστα. Το δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Και το τρίτο θέμα, αν προλάβουμε να θίξουμε, θα είναι η ομιλία και η παρουσία και οι στόχοι του Αλβανού Πρωθυπουργού, του κυρίου Ράμα, ο οποίος επίσης μίλησε στην Αθήνα πριν λίγες ημέρες. Το πάνελ της σημερινής εκπομπής εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι μαζί μου. Θα τους δούμε τώρα. Δεξιά σας είναι ο κύριος Δημήτρης Γαρούφας, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Σαρακατσάνος στην καταγωγή, με πολύ στενές σχέσεις με τα Σκόπια και με την ευρύτερη περιοχή. Γνωρίζει καλά και τους Σαρακατσάνους της περιοχής, αλλά και τους Βλάχους. Έχει άμεση εμπειρία από την γειτονική χώρα. Αυτά που θα μας πει δεν είναι αυτά που διαβάζει κάποιος και τα μαθαίνει από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι δικές του άμεσες εμπειρίες, και με τις άμεσες εμπειρίες και την οξύνια που τον διακρίνει θα μας καταλήξει και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και έχουμε μαζί μας επίσης, αριστερά στην οθόνη σας, είναι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε μαζί μας, και με Skype θα συνδεθούμε με την Αθήνα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Ελευθέριο Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρέσβη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον κύριο καθηγητή και στον κύριο πρόεδρο. Λοιπόν, κύριε Γαρούφα, με εσάς θα ξεκινήσω. Με τις πληροφορίες που έχετε, προφανώς ενδιαφερθήκατε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο, πέραν από αυτό που μάθαμε και εμείς στη γειτονική χώρα. Αν έχετε να επισημάνετε κάποια πράγματα που θα ήταν ωφέλιμα για τους τηλεθεατές μας και να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Κύριε Γαρούφα. Ναι. Καταρχήν, οι εξελίξεις ήταν αναμενόμενες. Όποιος παρακολουθεί το τι γίνεται στα Σκόπια, από χρόνια το ΒΕΜΕΡΟ, το οποίο είναι ακραία εθνικιστικό κόμμα, τόνιζε ότι, και μάλιστα επαγγέλλονταν και δημοψήφισμα για κατάργηση της συμφωνίας. Ήταν αναμενόμενο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, σε αυτό το σημείο. Είναι βέβαιο βέβαια ότι δεν θα καταγγείλουν την συμφωνία, αλλά δεν θα την εφαρμόζουν στο εσωτερικό της χώρας. Δεν θα αλλάξουν τα σχολικά βιβλία που δημιουργούν κλίμα λιτρωτισμού και θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή για σας? Υπάρχει πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, που θα έπρεπε η Ελλάδα να είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσει, γιατί ήταν αναμενόμενες οι εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση. Θα περίμενε δηλαδή κανείς, έτσι όπως τα λέτε, από μια καθηγήτρια του συνταγματικού δικαίου να ορκίζεται στο Σύνταγμα και να αποκαλεί την χώρα της με άλλο όνομα από το συνταγματικό της, και να την εγκαλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να της λέει ότι μπορεί να είναι άκυρη η εκλογή σας, η δοκιμασία σας? Ότι υπήρξαν αντιδράσεις και από το εσωτερικό των Σκοπίων, γιατί αυτό που περιμένουν είναι να συντομευτεί η διαδικασία για ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα βέβαια, για να αντιμετωπίσουν και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα τους. Πρέπει να ξέρετε ότι έχει πληθυσμιακά, έχει μείωση πληθυσμού. Έχουν φύγει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, από τότε που τους δέχεται πριν μερικά χρόνια, και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό βέβαια εκλέχθηκε το ΒΕΜΕΡΟ, γιατί επαγγέλνονταν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Κύριε πρέσβη, η διπλωματική ματιά στις εξελίξεις. Ναι. Κοιτάξτε, συμφωνώ με τον κύριο Γαρούφα ότι η στάση του ΒΕΜΕΡΟ είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν εναντίον της συμφωνίας, και οποιασδήποτε συμφωνίας θα άλλαζε το συνταγματικό όνομα το οποίο είχαν τότε της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Υπάρχει όμως μια συμφωνία των Πρεσπών, η οποία τους οδήγησε στο ΝΑΤΟ, και είναι μια συμφωνία η οποία, αν τηρηθεί, που δεν την τηρούν μέχρι σήμερα οι σκοπιανοί βόρειοι γειτονές μας έχουν κάνει εκατοντάδες παραβιάσεις της συμφωνίας, θα μπορέσει να προχωρήσει και η αντιεξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να πω ότι εκτός από την νεοεκλεγήσα πρόεδρο και ο αρχηγός του υπερψηφίσαντος κόμματος, ο Μικόσκι, έχει και αυτός την ίδια προσέγγιση. Βεβαίως μέσα στην πολιτική τους είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πώς θα καταφέρουν να προωθήσουν τη διαδικασία ένταξης όταν δεν τηρούν μια συμφωνία η οποία είναι διεθνής και η οποία εν παρόδο είναι απαράδεκτη για τη χώρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει αυτή η συμφωνία, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να θυμηθούμε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειτο να ξεκινήσουν το 2018, αλλά τότε υπήρξε ένα βέτο της Γαλλίας, το οποίο ήρθε αργότερα, και της Βουλγαρίας, το οποίο ακόμα νομίζω ισχύει, διότι δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα ή τα αιτήματα της Βουλγαρίας. Η χώρα μας δεν είχε γύρει κανένα πρόβλημα λόγω της ύπαρξης αυτής της συμφωνίας. Και παρόλο ότι η συμφωνία αυτή έχει παραβιαστεί σε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες περιπτώσεις, η χώρα μας δυστυχώς σιωπά ως προς την μη σωστή τήρησή της. Οφείλω να πω ότι... Τι θα πει παραβιάστηκε, κύριε Πρέσβη, δηλαδή πείτε μας για να καταλάβουμε. Σε πάρα πολλές διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ότι πρέπει να προσαρμοστούν τα έγγραφά τους, οι πινακίδες τους, όλα αυτά είναι πάρα πολλά, έχουν καταγραφεί όλα αυτά και μάλιστα έχουν γνωστοποιηθεί και στην κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει να καλέσει την άλλη πλευρά για την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας μέχρι σήμερα. Ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προϋποθέτει την πιστή και καλή την πίστη τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Απομένει να δούμε αν θα την εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Κύριε Καρακοστάνογλου, σε ποιο πλαίσιο, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη συμφωνία? Δώστε μας να καταλάβουμε ποιο είναι τα κύρια αρνητικά της σημεία. Η ονομασία είναι Βόρεια Μακεδονία, την αποδεχτήκαμε. Είναι μόνο αυτά τα δύο τα αρνητικά της σημεία, δηλαδή αποδεχτήκαμε, παράδειγμα η γλώσσα μακεδονική, αυτό είναι ρητά, καταγράφεται. Δίνονται μερικές διευκρινήσεις στη συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι σημασία έχουν. Αλλά πιστεύετε με τη ματιά του καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου, καθώς διαβάζετε τη συμφωνία, ότι πράγματι έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα? Και πείτε μας και κάτι τι εκκρεμεί από ελληνικής πλευράς να καταλάβουμε σε νομικό επίπεδο. Αυτά τα πρωτόκολλα που δεν πηγαίνουν στη Βουλή, πόσα είναι, γιατί δεν πηγαίνουν, τι κινδύνους περιέχουν κτλ. Κοιτάξτε. Η ιστορία έχει τις νομοτέλειές της, τις οποίες δύσκολα συμφωνίες διακρατικές μπορούν να τις υπερβούν σε βάθος χρόνου. Αυτή η περίπτωση εδώ υπογραμμίζει την αντίθεση και των δύο πλευρών στο επίπεδο του λαϊκού στοιχείου, της κοινής γνώμης, προς τη συμφωνία αυτή. Στην Ελλάδα τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια που έγιναν στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης και μετά την επικύρωση αυτής της συμφωνίας έδειξαν ότι πράγματι ο ελληνικός λαός αντιδρά στην εκχώρηση αυτού του σοβαρού αγαθού το οποίο λέγεται μακεδονικό όνομα, πολιτισμός, είναι άειλο πολιτιστικό αγαθό το οποίο βέβαια με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε από τους γείτονες δημιουργεί και θέματα γεωπολιτικής και έναν περίεργο επεκτατισμό και άρα δεν είναι μόνο το πολιτιστικό αγαθό το οποίο υπεκλάπει με έναν πραγματικά βάρβαρο τρόπο, βάρβαρο με την έννοια αν συγκρίνει κανείς τη σχέση με τη Μακεδονία, της Ελλάδος και τη σχέση με τη γειτονική χώρα. Η αντίθεση όμως του σκοπιανού λαού, επιτρέψτε μου, έτσι εγώ τον νιώθω, έτσι θα τον λέω, ο οποίος είναι πολυεθνικός. Εδώ η πρόεδρος τους δεν τηρεί, ας πούμε, τα συμφωνηθέντα. Τώρα εμείς αν θα παρακολουθούμε κάτι. Σωστά. Ήτανε δεδομένη από τότε που το προβλεπόμενο, με επιλογή η οποία υπήρξε, δημοψήφισμα στα Σκόπια, μετά την υπογραφή και πριν την επικύρωση της συμφωνίας, έγινε, δεν υλοποιήθηκε, με την έννοια ότι η συμμετοχή ήταν πολύ μικρότερη ώστε να θεωρηθεί ένα νόμιμο και δεσμευτικό δημοψήφισμα, και έτσι φάνηκε ότι αυτό το 30 κάτι της 100 που συμμετείχε και υπερψήφισε, ενώ από την απέναντι μεριά το ΒΕΜΕΡΟ που ήταν στην αντιπολίτευση δήλωνε ρητά και καλούσε τους πολίτες των Σκοπίων, τους ψηφοφόρους, να μην πάνε να ψηφίσουν, εις ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δεν μπόρεσε τότε, επειδή η κυβέρνηση Ζάεφ και Αλβανών λειτουργήσε, και έτσι στη συνέχεια τώρα, με αφορμή την προεδρική εκλογή και τις νέες βουλευτικές εκλογές, εκφράστηκε η αντίθεση. Σωστά υπόθηκε ότι η διαφθορά και οικονομικά σκάνδαλα, αλλά και μία μείωση του επίπεδου του βιωτικού του γειτονικού λαού των Σκοπίων, ήτανε θέματα τα οποία προφανώς έπαιξαν στην προεκλογική εκστρατεία και συνέβαλαν, μαζί όμως με το κυρίαρχο, το οποίο το ΒΕΜΕΡΟ το είχε σημαία του, ότι εμείς δεν δεχόμαστε, έλεγαν, και το είπε και η κυρία Σιλιάνοφσκα επίσημα, στην πιο επίσημη στιγμή της ορκομοσίας της, δεν δεχόμαστε το δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και μένουμε στο Μακεδονία. Άρα λοιπόν και οι δύο λαοί δεν το θέλουν, και η συμφωνία αυτό που κάνει, αυτό που έκανε, ήταν να προσπαθήσει να τεμαχίσει το πολιτιστικό αγαθό που λέγεται όνομα της Μακεδονίας, που έχει ιστορικό βάθος 3.500 χρόνια τουλάχιστον, το οποίο λειτουργεί βέβαια υπέρ του ελληνισμού, με τον τεμαχισμό να το μοιράσει και στους δυο. Αυτό δεν γίνεται. Όταν από τη μια μεριά έχεις ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο αυτοονομάστηκε Δημοκρατία της Μακεδονίας, και στη συνέχεια αυτή η κακή συμφωνία το μετέτρεψε σε Βόρεια Μακεδονία, αλλά στα 193 κράτη του ΟΗΕ, της διεθνούς κοινότητος, υπάρχει μόνο ένα κράτος που έχει έναν απόλυτα ελληνικό ιστορικά, πληθυσμιακά και εδαφικά όρο, την Ελλάδα, της οποίας αφαιρέθηκε αυτό και το πήραν τα Σκόπια, τα οποία θα κυκλοφορούν, όπως ήδη πράττουν, στη διεθνή κοινότητα, μιλώντας και συναλλασσόμενοι είτε με το Βόρεια Μακεδονία, είτε ποιος ξέρει σε βάθος κάποιων ετών, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική του διεισμού, αυτή η πολιτική της διπροσωπείας, των δύο ονομάτων, ένα για εσωτερική χρήση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα και για διευρυμένη διεθνή κρίση. Ήδη η Τουρκία. Διεθνή κρίση πώς θα γίνει, κύριε? Πώς είπατε? Πώς θα περάσει για διεθνή χρήση το Μακεδονία? Να σας πω, η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Φαντάζομαι και άλλες χώρες, πιθανότατα και η Ρωσία, που ήταν από τις τρεις πρώτες χώρες οι οποίες δεν το χρησιμοποίησαν. Βουλγαρία, Τουρκία, Ρωσία ήταν οι τρεις πρώτες χώρες που ανεγνώρισαν όταν οι Σκοπιανοί. Έχει βάση διεθνούς δικαίου αυτό που λέτε? Το διεθνές δίκαιο συσχετίζεται πάντα με την πολιτική ισχύως, με την πολιτική των δυνάμεων. Έχει μπει στον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ δεν είναι ο διεθνής οργανισμός που καταθέτει το όνομά σου. Ακριβώς. Έχει μπει με ένα όνομα. Εάν οποιοςδήποτε μπορεί να τους λέει όπως θέλει, αλλά η διεθνής του υπόσταση έχει την ονομασία Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε χώρα, δηλαδή, άμα κάθε άλλη χώρα θέλει να τους ονομάσει, ξέρω εγώ, Βαρδάρι, θα την ονομάσει Βαρδάρι? Όχι, αλλά εδώ υπάρχει όλο το ιστορικό και υπάρχει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο από ένα κόμμα το οποίο έβγαλε 42% στο εκλογικό σώμα και πήρε 58 έδρες και θα σχηματίσει προσεχώς κυβέρνηση, και από τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο του ΒΕΜΕΡΟ, και από την επιλεγήσα με υψηλό ποσοστό, νομίζω πάνω από 65%, πρόεδρο της Δημοκρατίας, που ανήκει στον χώρο του κόμματος που κέρδισε τις εκλογές. Όταν υιοθετείται αυτή η πολιτική, τότε οδηγούμεθα σε ένα άδειο πουκάμισο, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, δηλαδή το Βόρεια Μακεδονία, που μόνο σε διεθνείς διασκέψεις ή διεθνείς οργανισμούς θα χρησιμοποιείται, όταν, όπως είπε και ο κύριος Γαρούφας νωρίτερα, στο εσωτερικό όλα τα δημόσια έγγραφα, και φαίνεται ότι αυτό έγινε εσκεμμένα, παρέμειναν με το «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και όχι το «Βόρεια Μακεδονία», και άρα με τη νέα πολιτική που εισάγεται από τους νέους, από τη νέα εξουσία εκεί, την πολιτική εξουσία στην γειτονική χώρα, θα οδηγηθούμε, αυτό λέω και αυτό υποστηρίζω και αυτό φοβάμαι, σε μία de facto χρήση του όρου Μακεδονία, είτε ως Δημοκρατία της Μακεδονίας, είτε με άλλον τρόπο, πάντως χωρίς το Βόρεια που είναι το επίσημο. Εδώ να μείνουμε, κύριε. Όταν λέτε de facto, εννοείται de facto θα βγαίνουν στους διεθνείς οργανισμούς και τους λένε Μακεδονία, κύριε. Αυτό είναι τώρα η διαφορά. De facto εννοώ, ναι, ότι η κυρία Σιλιάνοφσκα, ναι, και προφανώς ο επόμενος πρωθυπουργός και σε όλο το εσωτερικό της χώρας, κρατική και μη κρατική φορείς. Στο εσωτερικό, ας πούμε, το κάνουνε. Όχι, δεν είναι ας πούμε, κύριε, ναι, Σαββίδη. Ναι, ναι. Όταν μια χώρα, ναι, χρησιμοποιεί διαρρήδην... Άρα τι γίνεται, η νομική συνέπεια ποια είναι? Η νομική συνέπεια είναι αυτό που δεν έγινε ως τώρα, το ανέφερε ο κύριος πρέσβης, ναι, ως Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, ως Επιτροπή Ελληνισμού, ως διάφορα σωματεία. Έχουμε καταγγείλει και έχουμε ενημερώσει, ναι, ναι, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο δια των διπλωματικών μας αποστολών τα ήξερε ή όφιλε να τα ξέρει, για τις πάρα πολλές παραβιάσεις που ήδη συνέβησαν, κυρίως στο επίπεδο, λοιπόν, της χρήσης του ονόματος Μακεδονία, παρακαλώ, και όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Απαντήστε μου στην εξής ερώτηση. Υπάρχει μια συμφωνία. Η συμφωνία είναι διεθνής. Έχει υπογραφεί. Εσείς λέτε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι μπορούν οι αρχές τους να την καταπατήσουν την συμφωνία στο εσωτερικό και επίσημα να την καταπατήσουν. Όχι δηλαδή να πάει σε μια συγκέντρωση, σε μια περιοχή ο πρωθυπουργός ή η πρόεδρος και εν τη ρήμη του λόγου του και μετά να πει μου διέφυγε, να πει τη Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία. Αλλά λέτε ότι και επίσημα θα υπογράφει έγγραφα η πρόεδρος που θα λένε τη χώρα τους Μακεδονία. Αυτό λέτε? Όχι. Άρα τι λέτε? Όχι κατά ανάγκη είναι αυτό. Ναι. Αλλά λέω ότι σε βάθος χρόνου και με γενικευμένη στο εσωτερικό χρήση άλλου πλην του επίσημου, ναι, ναι, θα γίνει, με βάση τη συμφωνία, αυτό το πράγμα θα αντανακλαστεί και στο εξωτερικό και θα υπάρξουν και χώρες οι οποίες θα επιλέξουν να τους ονομάζουν έτσι και τυπικά στα έγγραφα. Εάν δεν αντιδράσει η Ελλάδα, αν η Ελλάδα, όπως όφιλε ήδη τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί οι παραβιάσεις ξεκίνησαν, κύριε Σαββίδη, με μία σειρά από πολιτικά ατοπήματα, τα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση, εννοώ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απεδέχθη και με την οριακή πλειοψηφία 153 που είχε αποκληθεί τότε ευρύτατα πολιτικά. Αυτά είναι γνωστά, κύριε, ναι, να μείνουμε στο άμεσο θέμα μας. Ήτανε κουρελού αυτή η πλειοψηφία. Δηλαδή, σαν να μας λέτε, με αυτά που ακούω, σαν να μας λέτε... Συγγνώμη, να ολοκληρώσω λίγο. Θεραπεύθηκαν το γεγονός του ότι δεν έγινε και δεν έγινε επιτυχώς το δημοψήφισμα, το ότι η συνταγματική αλλαγή δεν πήρε το τυπικό σχήμα το οποίο όφιλε να έχει. Όλα αυτά θεραπεύτηκαν, ναι, με βάση τις υποχρεώσεις που είχαν από τη συμφωνία για τα Σκόπια. Και παρά τα αυτά, η επικύρωση που επήλθε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, ήρθε και εθεράπευσε στην εσωτερική ελληνική νομική τάξη και προφανώς και διεθνώς αυτά τα ατοπήματα. Ξέρετε ότι καταλάβω μέχρι τώρα από αυτά που μας λέτε, ότι το επάγγελμα που διακονείτε δεν έχει καμιά σημασία. Και κακώς υπάρχει. Όταν υπογράφεται μια συμφωνία και όταν δεν τη θέλουν οι άρχοντες μιας χώρας που την υπέγραψαν, μπορεί να έχει και αντανάκλαση στο εξωτερικό και να μην τη θέλουν και οι άλλοι, τότε δεν έχει κανένα νόημα η υπογραφή μια συμφωνία. Αυτό κατάλαβα. Μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, και θα συμβεί κατά την εκτίμησή μου σε βάθος χρόνου αν δεν αντιδράσει η Ελλάδα. Κύριε Πρέσβη, και εσείς νομικός είστε. Για πείτε μας, έχει δίκιο ο κύριος Καρακοστάνογλου σε αυτά που λέει? Κύριε Σαββίδη, η πρακτική την οποία θα ακολουθήσει η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί, γιατί δεν νομίζω να έχει σχηματιστεί ακόμα η κυβέρνηση, πρέπει να συνεννοηθούν και με το Αλβανικό κόμμα για να φτιάξουν κυβέρνηση, το προβλέπει το Σύνταγμά τους, είναι γεγονός ότι θα φορτίσει αρνητικά τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Οι Σκοπιανοί θα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν την ονομασία που θέλουν, που είναι Μακεδονία. Δεν θα εφαρμόζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών και εσωτερικά και διεθνώς, και ως εκ τούτου εναπομένει στη χώρα μας, δηλαδή στην πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, να ασχίσει την πολιτική που θα τους υποχρεώσουν να σεβαστούν την συμφωνία. Και ποια είναι αυτή η πολιτική? Ποια είναι η πολιτική που θα τους υποχρεώσει? Η μόνη διέξοδος που απομένει πλέον, αφού σπεύσαμε να τους βάλουμε στο ΝΑΤΟ, είναι η ευρωπαϊκή τους πορεία. Δηλαδή η χορήγηση εκατομμυρίων ευρώ ως κονδυλίων προενταξιακής πορείας, τα οποία θα πρέπει να μπλοκαριστούν, γιατί μέχρι στιγμής τα παίρνουν, διότι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκαταρτικές. Δεν είναι οι διαπραγματεύσεις ένταξης, αλλά είναι οι προκαταρτικές, και θα πρέπει να πούν ότι από τη στιγμή που η συμφωνία αυτή η διεθνής δεν εφαρμόζεται, η Ελλάδα δεν συνενεί. Ως εκ τούτου θα υπάρχει μια ένταση, πολιτική ένταση, και εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση να υπερασπιστεί το θέμα. Το κλίμα για μια τέτοια πολιτική είναι ευνοϊκό και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Πρέσβη. Ήδη έγιναν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Σκόπια. Και υπάρχει και δήλωση του State Department για αυτό το θέμα. Υπάρχει η δήλωση του State Department, υπάρχει η δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αλλά οι δηλώσεις είναι δηλώσεις και οι πράξεις είναι πράξεις. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Αλλά όπως σας λέω, θα επιδεινωθούν οι σχέσεις, εναπόκειται στην ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει πλέον να χειριστεί το θέμα με μια ενεργή πολιτική, διότι μέχρι στιγμής υπνότη. Λοιπόν, κύριε Γαρούφα, για ποιο λόγο επιλέγουν την όξυνση? Να πάτε εκεί που θέλετε, να μας πείτε αυτό που θέλετε, αλλά απαντήστε και στην εξής ερώτηση, επειδή ξέρετε τα Σκόπια. Για ποιο λόγο επιλέγουν την όξυνση με την Ελλάδα, τη στιγμή που είναι κάπου ισορροπήσανε οι σχέσεις με μια συμφωνία που εκτός από την ονομασία σε όλα τα άλλα τους βολεύει? Μακεδόνες ονομάζονται κατά τη συμφωνία, μακεδονική εθνότητα αναγνωρίσαμε, δεν μας το είπε προηγουμένως αυτό ο κύριος Καρακοστάνογλου, που φαντάζομαι στην επόμενη. Ναι, ναι. Είναι οι αναλύσεις σας έτσι μακροχρόνιες, κύριε Καρακοστάνογλου, και σας διέκοψα για να συνεχίσει λίγο η ροή. Θα έχετε ξανά το λόγο. Λοιπόν, πείτε μας την άποψη. Λοιπόν, θα σας πω λίγο γενικότερα ποιες είναι οι παραλήψεις της Ελλάδος. Δεν ασχολήθηκε με τα Βαλκάνια στο βαθμό που έπρεπε να ασχοληθεί. Μετά το 1990 δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναζητούνται άνθρωποι από όλες τις βαλκανικές χώρες με γνώση της ελληνικής γλώσσας, για διευθυντικές θέσεις τουλάχιστον. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Στο Πανεπιστήμιο Σόφιας που έγινε το 1993, εισάγονταν κάθε χρόνο 25 άτομα στο τμήμα ελληνικής φιλολογίας. Για τις 25 θέσεις υπήρχαν 2.500 υποψήφοι, εισάγονταν δηλαδή 1%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημίου. Για το τμήμα αγγλικής φιλολογίας ήταν μόνο 600 υποψήφοι, πολύ λιγότερα από το ελληνικό. Υπήρχε αυτή η θέληση για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και γιατί ελκύει ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά και για πρακτικούς λόγους, γιατί εξασφαλίζονταν εργασιακά. Το ίδιο κλίμα υπήρχε και στα Σκόπια. Στο μοναστήρι υπήρχαν 3 φροντιστήρια ιδιωτικά ελληνικής γλώσσας, πέρα από αυτά που είχε ο Σύλλογος Μοναστηριωτών και ο Αερόπος, το άλλο σωματείο. Δεν τα αξιοποιήσαμε. Η Ελλάδα, αν λειτουργούσε ως ένα κράτος που βλέπει μακριά, θα έπρεπε να έχει ένα πιστοποιημένο φορέα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, με τμήματα σε όλες τις βαλκανικές χώρες, τις πρωτεύουσες τουλάχιστον. Και αν είχε γίνει αυτό έγκαιρα, θα έλεγα ότι αβίαστα το επισημαίνω ότι θα είχαμε με τα χρόνια μια τάση να γίνει η διεθνής γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, να είναι η γλώσσα εργασίας στα Βαλκάνια. Θα έπρεπε να απευθυνθεί η χώρα μας να κερδίσει τις κοινωνίες όλων των χωρών. Ενώ αντιθέτως το κενό που αφήναμε εμείς το κάλυπτε επιμελώς η Τουρκία. Στα Σκόπια έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις από την Τουρκία. Στην Κοριτσά που υπάρχει ελληνικό λύκειο από την φιλεκπαιδευτική εταιρεία, στο οποίο οι μαθητές πληρώνουν κάποια δίδακτρα. Έκανε αντίστοιχο τουρκικό λύκειο η Άγκυρα, στο οποίο όχι μόνο δεν πληρώνουν δίδακτρα, αλλά παίρνουν και κάποιο επιμίσθιο οι μαθητές, με αποτέλεσμα, όπως μου έλεγε η Σωρή Ναποτή, βουλευτής από την Κοριτσά, οι οικογένειες χριστιανών στέλνουν τα παιδιά τους στο τουρκικό σχολείο γιατί δεν έχουν δίδακτρα. Θέλω να πω ότι δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που δόθηκαν στα Βαλκάνια για να έχουμε φιλικά τα Βαλκάνια, τις κοινωνίες των βαλκανικών χωρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Σκόπια, και εδώ υστερήσαμε, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Το γεγονός ότι η Συμφωνία των Πρεσπών δεν εφαρμόζεται από τα Σκόπια, εδώ από την υπογραφή της και μετά. Ούτε τα σχολικά βιβλία έχουν αλλάξει. Ακόμη και τα βιβλία που μοιράζονται τώρα μιλούν για λυτρωτισμό. Καλλιεργούν κλίμα λυτρωτισμού. Ούτε προχώρησαν κάποια άλλα κεφάλαια που θα έπρεπε να έχουν ουσιαστικοποιηθεί μέσα στην κοινωνία. Και δυστυχώς, εδώ που φτάσαμε, έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται, στο εσωτερικό τουλάχιστον θα υπάρχει πρόβλημα. Ήταν μια χώρα η οποία οι υποβολείς της συμφωνίας δεν έλαβαν υπόψη, πίστεψαν ότι ήταν ένα θέμα μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων. Δεν ήταν μόνο μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων, ήταν βαλκανικό πρόβλημα. Και αυτό φάνηκε από την αντίδραση της Βουλγαρίας. Και αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο που αντέδρασε η Βουλγαρία και τα πόσα πέτυχε, αβίαστα μπορώ να πω ότι αν είχε γίνει καλύτερη διαπραγμάτευση από τη χώρα μας, τουλάχιστον θα είχαμε επιτύχει να μην αναγνωρίζεται έστω και έμεσα ως μακεδονική γλώσσα το σλαβικό ιδίωμα που ομιλείται στα Σκόπια, ούτε και εμέσως να αναγνωρίζεται η ύπαρξη μακεδονικής εθνότητας, κόντρα στην ιστορική αλήθεια. Εσείς, κύριε Καρακοστάνογλου, πιστεύετε ότι από την ανάλυση που κάνετε ότι έχουμε αναγνωρίσει, γιατί είναι λίγο περίπλοκη η διατύπωση, έχουμε αναγνωρίσει η μακεδονική εθνότητα? Αυτό είναι το πρώτο με ερώτημα. Και το δεύτερο είναι, αφού στα Σκόπια δεν τηρούν τη συμφωνία, τουλάχιστον ως προς το θέμα της ονομασίας, μπορεί και η ελληνική πλευρά να μην τηρεί τις δεσμεύσεις της, με έναν τρόπο να μην τους αναγνωρίζει ως Μακεδόνες ή τη γλώσσα τους ως μακεδονική? Λίγο το νομικό υπόβαθρο. Κοιτάξτε, και η εθνότητα αναγνωρίστηκε ως μακεδονική. Ως μακεδονική. Το κάθετος πολίτες της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας δεν λέει τίποτα, ούτε λύνει κανένα πρόβλημα. Στην αρχή γράφει Μακεδόνες, κάθετος κλπ. Και βέβαια και η γλώσσα, και βλέπετε τις εξελίξεις με το φροντιστήριο της μακεδονικής γλώσσας που ξεκίνησε στην Φλόρινα. Συνεπώς, το όνομα παράγει το κρατικό, παρά το ότι θεωρείται ότι ήταν η θετική για την Ελλάδα πτυχή αυτής της συμφωνίας, επειδή υπήρξε όλο αυτό το παρελθόν, ιδίως από το 1991 και μετά που ανεξαρτητοποιήθηκαν τα Σκόπια, με την θεωρία του μακεδονισμού που είχε προηγηθεί και όταν ήταν ομόσπονδη δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας από το 1944 και μετά, αυτό παρήγαγε μία εντύπωση μακεδονισμού στα Σκόπια. Ήτανε κομμουνιστική προπαγάνδα, σταλινική παλιότερα από τη δεκαετία του 30, και έτσι ο κόσμος. Εγώ έχω ζήσει σε μία διεθνή αποστολή 2 μήνες το 1994, και όταν τους έλεγα, μα, στον κόσμο που μιλούσα, διεθνής εποπτεία της απογραφής πληθυσμού, δεν είναι η γλώσσα σας σλαβική? Μα βέβαια, λέει, σλαβική είναι η γλώσσα μας, αλλά μάθαμε να την λένε μακεδονική. Δηλαδή η κρατική προπαγάνδα επέδρασε στον απλό πολίτη. Αυτό όμως, όταν έγινε ανεξάρτητο κράτος τα Σκόπια, δεν μπορούσε να το ανεχθεί η Ελλάδα. Δεν μπορούσε, διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει κληρονομιά και ταύτιση της μακεδονικής γλώσσας, της μακεδονικής ιστορίας με τον ελληνισμό. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Σωστά. Άρα όταν ένα ανεξάρτητο κράτος χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αντιποιείται όρους ενός άλλου και προσπαθείς με το ίδιο πράγμα, αυτό το είπε και η εισαγγελεύς της Φλωρίνης, οι εισαγγελές της Φλωρίνης, στην ανακοπή που έκανε κατά της απόφασης εγγραφής του Σωματείου, ότι με το ίδιο όνομα προσπαθούν να εκφραστούν ή να νοηματοδοτηθούν δύο ξεχωριστά πράγματα. Κάποιοι οι οποίοι είναι Μακεδόνες με την έννοια που τις δίνουν οι Σκοπιανοί και οι Έλληνες Μακεδόνες που έχουν το δικαίωμα ιστορικά να το λένε αυτό και ζουν στις τρεις περιφέρειες της ελληνικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν πληθυσμό μια μισή φορά από ότι είναι όλος ο πληθυσμός των Σκοπίων και έχουν έκταση 33.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όταν όλα τα Σκόπια, των οποίων μόνο το νότιο 1/4 το πολύ του εδάφους ανήκει στην γεωγραφική οψέποτε Μακεδονία, όταν όλο το κράτος τους είναι γύρω στις 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορεί να σταθεί αυτό το όνομα. Θα μπορούσε, και υπάρχουν θέσεις που εξέφρασε ο κύριος Μητσοτάκης συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, νομίζω στον Αντένα, σε μια μεταμεσονύχτη. Ναι. Τι είπε τότε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι η εθνότητα, και το είχε πει και στη Βουλή στις 24 Ιανουαρίου του 19, η εθνότητα που δέχθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, που για μένα ήταν παροδία, και η γλώσσα, ήταν απαράδεκτο, είπε ο τότε ο Πρωθυπουργός, που εδόθη η δυνατότητα με το άρθρο 7 και όχι μόνο. Αλλά είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε αυτό, γιατί είναι συμβατική υποχρέωση διεθνούς δικαίου. Αυτό που λέμε σήμερα και για τα Σκόπια. Όμως, δεν έπρεπε να το κάνουν. Ναι. Ολοκληρώστε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε. Ήθελα να πω το ότι τώρα που άλλαξε η κατάσταση, και το τώρα πάει και 5 χρόνια πίσω, με όλες αυτές τις παρασπονδίες στο θέμα του ονόματος, που είναι το ουσιαστικό που πήρε η Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία, δίνοντας όλα τα άλλα, τώρα έχουμε δικαίωμα, έχουμε βάση νομική για να απαιτήσουμε με όλες τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και λοιπά που προβλέπονται στη συμφωνία, την κατάργηση της συμφωνίας. Ναι, αυτή είναι η θέση. Είτε την κατάργηση είτε την αναθεώρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα χαρίσουμε το βέτο, και το είπε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είπε ο Μητσοτάκης τώρα. Ναι, σας λέω ότι είπε όταν ήταν ακόμα αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς για να πετύχουμε την ακριβή εφαρμογή της συνθήκης από τους Σκοπιανούς θα τους μπλοκάρουμε εάν την παραβιάσουν. Τώρα συνέβη αυτό. Για να δούμε τι θα κάνει. Ναι. Σωστά, ωραία. Θα τη μέχρι αυτό το σημείο να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτοπροσδιορισμό μπορεί να τον πει ένας ιδιώτης. Αυτό το θέμα με τον αυτοπροσδιορισμό, κύριε Γαρούφα, είμαστε στον αέρα. Ναι. Υπάρχει αυτό που είπε η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας σε εισαγωγικά, ότι είναι θέμα αυτοπροσδιορισμού, θα μπορούσε να το επικαλυστεί κάποιος ιδιώτης, αλλά όχι η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββιδή. Ναι, κύριε Πρέσβη. Ναι, μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για το θέμα της εθνότητας ή της ηθαγένειας, το άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών λέγει ότι η ηθαγένεια του δεύτερου μέρους θα είναι μακεδονική πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και θα εγγράφεται σε όλα τα αξιωδικά έγγραφα. Δεν μιλάει για εθνότητα, λέει για ηθαγένεια. Η παράγραφος 1 λέει για το όνομα και η παράγραφος 3 λέει για την επίσημη γλώσσα. Θα ήθελα να πω... Άρα δηλαδή εθνοτικά δεν αποκαλούνται Μακεδόνες. Δεν μιλάει για εθνότητα, μιλάει για ηθαγένεια. Η συμφωνία. Γιατί είναι πολυεθνικός, λοιπόν, κύριε Πρέσβη, ο λαός τους, και το ξέρουνε, και έχουν τους Αλβανούς 25-27%. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή ήμουν ο πρώτος διαπραγματευτής για το όνομα 90-93 με τον κύριο Γκλικόροφ, η επιδίωξη που είπε ο κύριος Γαρούφας, ο κύριος πρόεδρος, είναι των Βαλκανικών κρατών να υπάρχει αυτή η Μακεδονία. Κύριε Γαρούφα, δεν είναι δυστυχώς των Βαλκανικών κρατών και όχι μόνο της Βουλγαρίας. Τώρα μην ανατρέξουμε στην ιστορία. Οι Βούλγαροι έγειραν το θέμα το 1924 στην Τρίτη Διεθνή, όπου ζήτησαν από τότε Σοβιετικούς να ληφθεί απόφαση για την ανεξαρτησία της Μακεδονίας και της Θράκης, ώστε η Σοβιετική Ένωση να μπορέσει να προσαρθεί στα εδάφη αυτά στη Βουλγαρία και να βγει στην Μεσόγειο. Να μην πούμε τώρα σε όλες αυτές τα ιστορικά. Τώρα αυτά είναι παλιά, κύριε Πρέσβη, λοιπόν, τα σύγχρονα να πούμε. Ναι, αλλά τα παλιά αλλά είναι και σύγχρονα, κύριε Σαββίδη. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο όρος Μακεδονία δεν επευλήθη από τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Επευλήθη από το διεθνή παράγοντα. Και ο στόχος του διεθνή παράγοντα είναι να υποκλαπεί η ελληνική ιστορία, η ελληνιστική ιστορία, και μετά από δεκαετίες, εκατονταετίες δεν θα υπάρχει πλέον ελληνιστική ιστορία, θα είναι των Μακεδόνων, των ψευδομακεδόνων, που είναι οι σημερινοί αποκαλούμενοι Βόρειο-Μακεδόνες. Η Ελλάδα λοιπόν και η τότε κυβέρνηση διέπραξε ένα τραγικό εθνικό ατόπιμα, για να μην το πω προδοσία. Λοιπόν, εγώ το αποκαλώ προδοσία αυτό το οποίο έγινε, διότι ανεξαρτήτως από την ονομασία της Βόρειας Μακεδονίας, που είναι ένας γεωγραφικός σκέτος προσδιορισμός, θα έπρεπε να υπάρχει και εθνολογικός. 6 Ιουνίου του 1993, και αυτό είναι γραφτά τα οποία παραμένουν στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού, διότι τα συνέταξα εγώ, ο Γλυκόροφ δέχθηκε το κράτος να αποκληθεί Σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και γιατί δεν αποκληθεί? Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό, διότι παρενέβη ο ξένος παράγοντας και δεν μπόρεσε ο Γλυκόροφ να αποκτήσει τους 80 ψήφους για να τροποποιήσει το Σύνταγμα. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν δεν είναι απλά των ντόπιων Σλάβων που κατοικούν σε ένα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο είπε και ο κύριος καθηγητής, που τα Σκόπια δεν ήταν καν μέρος της αρχαίας Μακεδονίας. Δεν ανήκαν, ναι, στην επικράτεια. Αυτά είναι πολύ συζητημένα, ναι. Υπάρχει λοιπόν στόχος να αφαιρεθεί ένα τμήμα του ελληνικού πολιτισμού και να αποξενωθεί και να οικειοποιηθεί από κάποιους άλλους. Ναι. Αυτός είναι ο απότερος στόχος. Ορίστε. Να επισημάνω κάτι. Να επισημάνετε και να ρωτήσω κάτι. Εγώ τα μετανομικά έχω μπερδευτεί. Από το 1903, μετά την λεγόμενη επανάσταση του Ήλιντεν, κάτι που, όπως έγραφε ο Μακεδονομάχος ο Μόδης, κράτησε 8 μέρες, αλλά την ξέρουν διεθνώς παντού ότι έγινε επανάσταση στη Μακεδονία, ενώ αντιθέτως την επανάσταση των Ελλήνων στη Μακεδονία δεν την ξέρει κανείς στο εξωτερικό. Έλεγε ο Μισήρκοφ τότε ότι πάβουμε να είμαστε Βούλγαροι. Εγκαταλείπουμε τις ρίζες μας και θα λέμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Συνέστησε ο Μερσίκοφ με το βιβλίο που έγραψε. Το βιβλίο Μακεδονικές Υποθέσεις. Ναι. Και λέει αυτό που δεν υπάρχει σήμερα, δηλαδή η συνείδηση μακεδονικού έθνους, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αύριο. Ναι. Και μάλιστα υπεδείκνει τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουν. Αλλά βέβαια, τότε όλοι αυτοί ήταν Βούλγαροι. Απλώς έξυπνα ή πονηρά, να το πούμε σωστότερα, ξεκίνησαν αυτό που λέτε, κύριε Γαρούφα, σε βάθος χρόνου, αυτό είπα και εγώ, να μετατρέψουν και σήμερα σε Μακεδονούς σε αυτούς. Ότι αυτό που δεν υπάρχει σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει. Λένε το εξής, έχω μιλήσει τώρα, σήμερα. Κάναμε λάθη και ως χώρα. Ενδιάμεσα, να θυμίσω ότι το 1959, από ό,τι θυμάμαι, που υπογράφηκε μια σύμβαση δικαστικής συνδρομής με την Ιουγκοσλαβία, δόθηκε δυνατότητα στα επιμέρους κράτη να επικοινωνούν απευθείας με το ελληνικό Υπουργείο με την ονομασία τους. Και τα Σκόπια επικοινωνούσαν ως Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δηλαδή αναγνωρίσαμε πράγματα, ίσως με κατόπιν. Αυτά όμως δεν τα λέμε εμείς. Εμείς τα ρίχνουμε στους άλλους. Το ότι η δική μας η πολιτική ήταν κοντόφθαλμη τόσα χρόνια, ή άκουγε ότι τους έλεγε ο υπερατλαντικός σύμμαχός μας, τότε από την εποχή του Καραμαλή, τη δεκαετία του 50 και του 60, κύριε πρέσβη, έχουν γίνει το θέμα της γλώσσας που ανακύπτει και τώρα και το συζητάμε. Το αντιεπιχείρημά τους είναι ότι αυτή η γλώσσα μας μακεδονική έχει αναγνωριστεί σε μια σύσκεψη του ΟΗΕ το 1978, στην οποία συμφώνησε και η Ελλάδα. Δεν τα αναδεικνύουμε τα δικά μας. Ψάχνουμε να βρούμε πάντα το φταίξιμο στον άλλον, στους άλλους. Να σας πω, την ίδια περίοδο έφυγαν από τα Σκόπια 3.500 Σαρακατσάνοι ως αναφομοίωτη πληθυσμιακή ομάδα. Ουδής ασχολήθηκε στην Ελλάδα, ούτε τους βοήθησε. Και ούτε αναφέρθηκε ποτέ στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εκείνη την περίοδο ότι έφυγαν 3.500 άνθρωποι από εκεί, και μάλιστα επειδή ήταν αναφομοίωτη πληθυσμιακή ομάδα, διευκολύνθηκαν, υποτίθεται, από τα Σκόπια να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Έφυγαν για την Ελλάδα. Κανείς δεν ασχολήθηκε, πέρασε ούτε στα ψηλά των εφημερίδων, δεν πέρασε το γεγονός. Έγιναν λάθη και από την πλευρά μας. Κύριε Γαρούφα, αν μου επιτρέπετε, ούτε και για τους βορειοπυρώτες ασχολήθηκε κανείς σε αυτή τη χώρα, ούτε και για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ακριβώς. Που εξαφανίστηκαν από την Κωνσταντινούπολη. Άρα κύριε Πρέσβη, γιατί μας φταίνε οι άλλοι τότε? Επειδή οι άλλοι διεκδικούν... Ορίστε. Εγώ σας είπα ότι αν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση τη σημερινή, εάν αυτή η επέσχυντη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, εφαρμοστεί ή όχι. Μάλιστα. Εάν και αυτοί κάνουν ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Επειδή δύσκολα βλέπω να συζητάμε τα άλλα θέματα, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω μερικά ακόμα νομικά. Ωραία. Εσείς από ό,τι καταλαβαίνω και συμφωνεί και ο κύριος Πρέσβης, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κύριος Γαρούφας, λέτε ότι η συμφωνία πρέπει να καταγγελθεί. Έτσι. Η δική τους η πράξη, πρώτη ερώτηση, η δική τους η πράξη, η αμφισβήτησή της δηλαδή, που δεν έχει την ρητή έκφραση την καταγγέλουμε, σημαίνει ότι την αποδέχονται χωρίς να την αποδέχονται? Έχει νομική βάση αυτή η σκέψη? Πρώτον. Ότι την παραβιάζουν στην πράξη. Και εάν η πράξη δεν παίρνει τη μορφή νομικής μορφής στο επίπεδο... Ναι. Αυτό έχει επιπτώσεις. Και από ποιον? Προφανώς και έχει. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 60, επιτρέψτε μου, της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διεθνείς Συνθήκες του 1969 προβλέπει ρητά ότι εφόσον ουσιώδης όρος μιας διεθνούς συμφωνίας, και μάλιστα διμερούς, άλλο αν είναι πολυμερής, εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, παραβιάζεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην καταγγελία της ή στην αναστολή εφαρμογής της στον άλλον που υφίσταται αυτήν την δυσμενή συνέπεια της παραβίασης. Όταν την καταγγείλεις πρέπει να αποδείξεις ότι έχει παραβιαστεί. Βεβαίως. Σε ποιον θα το αποδείξεις? Θα το αποδείξεις, κοιτάξτε, προβλέπεται διαδικασία αναφοράς στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια υπάρχει προοπτική να υπάρξει μία προσπάθεια διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών. Αν δεν συμφωνήσουν ως προς την ύπαρξη ή μη παραβίασης, μετά μπορεί αυτό να οδηγηθεί σε μεσολάβηση τρίτου μέρους, ας πούμε του Γενικού Γραμματέα ή κάποιου εκπροσώπου που θα θέσει, και τελικώς αναφέρεται το ενδεχόμενο να πάνε στην Χάγη. Άρα αυτή είναι και έχουν δεχθεί τα δικαστήρια, τα δύο μέρη, τα συμβαλόμενα, ότι και αν μετά από εξάμηνο δεν συμφωνήσουν για να πάνε από κοινού με συνυποσχετικό στη Χάγη, τότε μπορεί το ένα από τα δύο, αυτό που προφανώς θίγεται, να το κάνει μονομερός. Και από αυτό δίνει το άλλο σιωπηρά το κράτος την συνένεσή του για αυτήν την εξουσιοδότηση που παίρνει το δικαστήριο μονομερός. Αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, αυτή η προσφυγή που είπατε, που προβλέπετε μέσα στη συμφωνία, είναι νομίζω το άρθρο 9, δεν θυμάμαι, το άρθρο 19 το ακροτελεύτιο. Η επίλυση διαφορών. Το ακροτελεύτιο είναι το 20. Αν υπάρχει περιπτώσει, είναι επίλυση διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι πας στο διεθνές δικαστήριο για να διορθώσεις τις παραλήψεις του ενός ή του άλλου μέρους. Οφείλω όμως να σας πω ότι εάν ακυρωθεί η συμφωνία, πέστε θεωρητικά ότι ακυρώνεται η συμφωνία, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ακυρωθεί εν πάση περιπτώσει. Αν ακυρωθεί η συμφωνία, τότε οι Σκοπιανοί θα πάνε στα Ηνωμένα Έθνη και θα πούν ότι εμείς θέλουμε να ονομαστούμε Μακεδόνες, τα Ηνωμένα Έθνη θα το αποδεχθούν και θα παραμείνουν πλέον ως απλή Μακεδονία. Μου επιτρέπετε? Θέλω και 5 λεπτά πριν τελειώσουμε να δώσω το λόγο στον κύριο Κύροφσκι. Ναι. Εμφανίστηκε στην οθόνη μας. Αν είναι λίγο μια σύντομη παρέμβασή σας, θα σας ακούσουμε. Το σενάριο που εγώ έχω στο μυαλό μου και προτείνω είναι βέβαια ότι δεν είναι δυνατόν τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο η Ελλάδα οφείλει να προσφύγει, να ξεχάσουν όλο το ιστορικό αυτής της διαφοράς, και ιδίως το 817 και 845 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία ουσιαστικά αποδέχτηκαν την ύπαρξη διαφοράς και προσπάθησαν να καθοδηγήσουν, και τελικώς υπήρξε με την παρέμβαση η συμφωνία η ενδιάμεσος του 1995 με την δική της διαπραγματευτική ιστορία. Άρα δεν υπονοώ ότι οι άλλοι θα αποδεχτούν το Δημοκρατία της Μακεδονίας, το οποίο στο παρελθόν διαμόρφωσε μία συγκρουσιακή κατάσταση Ελλάδος-Σκοπίων, αλλά ότι η Ελλάδα και εν όψει, όπως ακούστηκε και από εσάς νομίζω, της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων και με βάση αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία, εμείς δεν θα δώσουμε τη συνένεσή μας για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας των Σκοπίων. Τώρα... Και μπορούμε να κάνουμε και άλλες τύπου κυρώσεων επιπτώσεις να έχουν τα Σκόπια. Για να δούμε από αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης τι θα τηρήσει. Κύριε Σαββίδη, μισό λεπτό. Κύριε Πρέσβη, θέλω να μιλήσουμε λίγο και με τον κύριο Κύροφσκι. Μισό λεπτό. Ναι. Η απόφαση 845, η δεύτερη απόφαση, 817 συνέστησε τη συνομιλήση. 845 δεν έχει ακυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, παρόλο ότι η Συμφωνία των Πρεσπών λέγει ότι τα θέματα για τα οποία αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν λύνονται με αυτή τη συμφωνία. Ο Γενικός Γραμματέας δεν παρέπεψε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, απλώς κοινοποίησε τη συμφωνία στη Γενική Συνέλευση. Αλλά το 845 λέγει ρητά στην ακροτελεύθερη διάταξή του ότι πρέπει ο Γενικός Γραμματέας να φέρει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να εξηγήσει ότι ελήφθη και να ληφθεί απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μάλιστα. Τέτοια απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έχει ληφθεί. Αυτό είναι σημαντικό και καθοριστικό, κύριε Πρέσβη, που μας υπενθυμίζετε πολύ ορθά. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο για 5 λεπτά. Νομίζω θα μου δώσει το κανένα 2 λεπτά. Και πρέπει πάντως να λαμβάνουμε υπόψη το κοντρόλ. Να λαμβάνουμε υπόψη και την επιρροή άλλων τρίτων χωρών. Προφανώς. Δεν προλάβαμε το συζητήσουμε. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα. Ήθελα να ακούσω λίγο τον κύριο Κύροφσκι. Το μόνιμο πρόβλημα. Ποιο είναι το μέγιστο πρόβλημα. Τα δύο βασικά ερωτήματα, κύριε Κύροφσκι, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ο κύριος Σατανάς Κύροφσκι είναι δημοσιογράφος στα Σκόπια. Τα δύο βασικά ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν εδώ από την συζήτηση, κύριε Κύροφσκι, και πριν τη συζήτηση, ήταν πρώτον για ποιο λόγο φέρθηκε έτσι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, που κατά γενική ομολογία σε όλο τον κόσμο ουσιαστικά καταπάτησε τη Συμφωνία των Πρεσπών, και πώς αντιδρά σε αυτό η κοινωνία της χώρας σας. Πώς το είδε, δηλαδή, πώς το προσέλαβε. Από αυτό που άκουσα, η ερώτηση ήταν γιατί έτσι αντίδρασε η καινούριο εκλεγμένη πρόεδρος της Δημοκρατίας, και γιατί στη Βουλή όταν ορκίστηκε γύρισε τον λόγο Μακεδονία και όχι τον επίσημο λόγο Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Κατά τη γνώμη μου αυτό το έκανε γιατί όλο το προεκλογικό διάστημα αυτοί μιλούσαν για Μακεδονία και όχι για Βόρεια Μακεδονία, και ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι αυτά που τα λέει ισχύουν, ότι δεν είναι μόνο για την προεκλογική προπαγάνδα. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτή υπέγραψε το επίσημο κείμενο σαν Δημοκρατία της Βορειάς Μακεδονίας. Σε εκείνο το κείμενο ορκίστηκε, και το καμπινέτο του Προέδρου την άλλη μέρα είπε ότι σε όλες τις επίσημες δηλώσεις και εμφανίσεις η κυρία Πρόεδρος θα σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών και το συνταγματικό όνομα. Ωστόσο, αυτή είπε ότι προσωπικά μπορεί να χειρίζεται και τον όρο Μακεδονία σε ανεπίσημες συζητήσεις. Καλά, για ανεπίσημες. Δεν ξέρω αν με ακούς, Παντελή. Σ' ακούμε προσεκτικά, ναι. Σ' ακούμε. Ακούμε, κύριε Κύροφσκι, σας ακούμε. Η άλλη ερώτηση είναι, μας ακούτε εσείς? Μας ακούει ο κύριος Κύροφσκι? Με συγχωρείς, Παντελή, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν ακούω την ερώτηση. Η ερώτηση δεύτερη είναι πώς αντέδρασε η κοινωνία, πώς δέχτηκε η κοινωνία αυτή τη θέση της Προέδρου. Η κοινωνία το δέχτηκε αναγνυγμένα. Να πούμε, αυτοί που στηρίζουν το Βαμαρό, προπαντός οι ακραίοι κύκλοι, τώρα ακραίους κύκλους τους θεωρώ... αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν οι χούλιγκανς, τα παιδιά που πηγαίνουν στα μάτς και που φωνάζουν ποτέ βόρεια, αυτοί ευχαριστήθηκαν από αυτό που το έκανε η κυρία Πρόεδρος. Αλλά οι σοβαροί κύκλοι, η αντιπολίτευση, οι δημοσιογράφοι, όλοι είπαν ότι μια τέτοια συμφωνία, με την οποία τελείωσε ένα πρόβλημα που το είχαμε 30 χρόνια με την Ελλάδα, για το οποίο διαπραγματευόντουσαν πολλά χρόνια πολλοί άτομοι, δεν μπορεί να την ακυρώσεις, ούτε καν είναι στην ατζέντα να ακυρωθεί μια τέτοια συμφωνία. Ωστόσο, γιατί υπάρχουν και σοβαρά προβλήματα και τα πραγματικά προβλήματα είναι με τη Σόφια, με τη Βουλγαρία. Με τη Συμφωνία των Πρεσπών αυτό το πράγμα τελείωσε. Όλοι οι κατοίκοι δέχτηκαν τον όριο Βόρεια Μακεδονία, έχουν τέτοια διαβατήρια, έχουν τέτοια ταυτότητα. Όχι. Είναι πια 7 χρόνια λειτουργεί αυτό το όνομα και κανένας ούτε καν σκέφτεται να ακυρώσει μια τέτοια συμφωνία. Ωστόσο, σε αυτή τη συμφωνία, σαν εγγυητές έχουν μπει και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν είναι μόνο διμερή συμφωνία μεταξύ Αθήνα και Σκοπίων. Τα διαβατήρια σας γράφουν Βόρεια Μακεδονία και η ταυτότητα. Δεν ακούω δυστυχώς. Τα διαβατήρια σας γράφουν Βόρεια Μακεδονία. Μα δεν υπάρχει τρόπος να βγάλετε ούτε καν ντοκουμέντο, όχι μόνο διαβατήριο. Ταυτότητα, ταυτότητα για να οδηγήσεις το αυτοκίνητο. Όλα τα ντοκουμέντα που βγαίνουν μόνο σαν δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλο ντοκουμέντο να βγει. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω, επειδή πέρασε και ο χρόνος τώρα, τον έχουμε υπερβεί κατά 2 λεπτά. Έχετε αμφιβολία σε αυτά που λέει? Έχω αμφιβολία, βεβαίως. Λέει ο άνθρωπος ότι εκδίδονται σήμερα, σύμφωνα με σοβαρές ελληνικές εφημερίδες και όχι μόνο, διαβατήρια που έχουν ισχύ 10 χρόνια και φέρουν, λόγω γραφειοκρατικής δυσκολίας, μας λένε οι γείτονές μας, που φέρουν το όνομα Μακεδονία, το παλιό όνομα. Αυτό που λέει ο κύριος καθηγητής. Και το ίδιο ισχύει για πινακίδες αυτοκινήτων. Και γι' αυτό τον τελευταίο καιρό στα σύνορα έγινε μπλόκο από τις ελληνικές αρχές σε όσα αυτοκίνητα δεν έχουν το ΜΚ και είναι μόνον ΜΚ παλιά και δεν τους αφήνουν να μπουν. Και ζήτησαν επίσημα οι αρχές των Σκοπίων μία παράταση πόσα χρόνια. Αρκετά χρόνια για να προλάβουν να τα κάνουν. Στον κύριο, σας ακούμε. Κάτι άκουσα, με συγχωρείτε, ο ήχος πραγματικά δεν ακούγεται καλά. Όσο κατάλαβα τον καθηγητή, αυτός μιλούσε για τις πινακίδες, ότι κάποιες πινακίδες δεν έχουν NMK, Βόρεια Μακεδονία. Αυτό είναι γιατί είναι 2-3 χρόνια που αλλάζουν τώρα τις πινακίδες, ώσπου να αλλάξουν όλες. Μερικές θα είναι χωρίς. Αυτοί που δεν έχουν τέτοια πινακίδα δεν θα πρέπει να ταξιδεύουν στην Ελλάδα πριν να τακτοποιήσουν το αυτοκίνητό τους και να βγάλουν πινακίδα όπως πρέπει. Ευχαριστώ πολύ, Αντανάση, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη, τα σέβη μου, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαρούφα, και σε εσάς, κύριε καθηγητά. Αφήσαμε ερωτήματα να απαντήσουμε. Να κάνουμε, κύριε, την επόμενη φορά. Εσείς θέλετε μόνο σας 2 ώρες για να αναλύσετε την επόμενη φορά. Το θέμα είναι σύνθετο. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.